όλο αυτό το διάστημα έχει στηρίξει με απόλυτη ειλικρίνεια την κυβέρνηση. Δεύτερο, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορεί να υποχωρήσει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Όπως αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή το θέμα των ομαδικών απολύσεων που έρχεται ξανά. Το θέμα του lockout που έρχεται ξανά. Το θέμα της μείωσης των μισθών στο δημόσιο που έρχεται ξανά όταν έχουν μειωθεί 35%. Δεν ξέρω σε τι από αυτά θα συμφωνούσε ο κύριος Γεωργιάδης. Στο να συζητήσουμε διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες έχουμε καθυστερήσει και που δεν είναι, ξέρετε, μνημονιακές υποχρεώσεις. Σον και καλά. Ήταν υποχρεώσή μας και έχουμε καθυστερήσει και να κάνουμε διαρθρωτική μας. Τι κάνετε τώρα. Δηλαδή τώρα που ο κύριος Γεωργιάδης διαφωνεί, και καλώς διαφωνεί, και εμείς διαφωνούμε, με την αλλαγή του νόμου για τις δόσεις, σημαίνει ότι μπλοκάρει τη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Είναι υπερβολές. Είναι υπερβολικές απαιτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Για θέματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πολιτικό ζήτημα τη στιγμή που δεν προκύπτει κανένα όφελος. Αυτή μπορώ είναι να απαντήσω. Ορίστε, κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, η κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχουν δύο κόμματα, υπέγραψε παραδείγματος χάρη στο μνημόνιο την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Αυτό, αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να υποχωρήσει, όπως λέει τώρα ο κύριος Κουτρουμάνης, θα έπρεπε να το σκεφτεί πριν δεχτεί να υπογράψει το μνημόνιο, όπου έλεγε ως δέσμευση. Συζητήθηκαν αυτές οι αλλαγές. Και γνωρίζω. Και συμφωνήθηκαν. Να το τηλέφωνο. Και γνωρίζω ότι ο κ. Βρούτσης παρουσίασε στους εταίρους μας στο ΠΑΣΟΚ πλήρες σχέδιο αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου, το οποίο το ΠΑΣΟΚ απέρριψε. Και ποιος σας είπε ότι εγώ θα διαφωνούσα με το lockout, κύριε Κουτρουμάνη? Δεν είναι έτσι. Μια χαρά είναι το lockout. Ένα πρόβλημα το lockout. Συμφωνήσαμε. Το lockout υπάρχει σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου. Δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Συμφωνήσαμε. Αλλά το αν το θέλετε ή δεν το θέλετε είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι το υπογράψατε. Δεύτερον, κάνετε λάθος. Από πού προκύπτει? Υπήρξε συμφωνία. Πουθενά, υπήρξε συμφωνία σε περιφερειακές αλλαγές που χρειάζεται ο νόμος. Όχι στο κεντρικό πυρήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπογράψατε το μνημόνιο και εσείς όπως και εμείς. Ότι θα αλλάξουν συνδικαλιστικό νόμο και μόλις ο Βρούτσης πήγε να αλλάξουν συνδικαλιστικό νόμο, πέφτει να τον φάτε. Λοιπόν, μην τρώτε τίποτα από την Τρόικα. Δεύτερον, είπατε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μειώσεις του μισθών στο δημόσιο. Ουδέν σε δεύτερον τούτου. Πουθενά δεν θέλει για μειώσεις μισθών στο δημόσιο. Το σχέδιο που παρουσίασε ήταν μείωση, να ολοκληρώσω, του εισαγωγικού μισθού για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Όχι για αυτούς που είναι σήμερα μέσα, για αυτούς που θα προσλαμβάνονται από τον νόμο και μετά. Και τι είπε δηλαδή ο Μητσοτάκης, ότι δεν μπορεί, κύριοι, να είναι ο βασικός μισθός στο δημόσιο μισός από το βασικό μισθό. Συγγνώμη, ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα μισός από το βασικό μισθό στο δημόσιο. Ρε Άδωνη, δύο λεπτά. Δεν κατάλαβα, κύριε Κουτρουμάνη, γιατί σας πείραξε αυτό το ΠΑΣΟΚ και τα καταμοφάτε. Κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσω. Μα δεν τελειώσει ποτέ. Θέλετε να φάτε τον Βρούτσι. Δεν πέρασε ο συνδικαλιστικός νόμος. Θέλετε να φάτε τον Μητσοτάκη. Δεν πέρασε το μισθολόγιο στο δημόσιο. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε γιατί έχει τραβώσει η Τρόικα. Σοβαρά μιλάμε. Μισό λεπτό τώρα. Για κάτσε ρε Άδωνη. Άρα έχει δίκιο η Τρόικα, λέει. Κάτσε ρε Άδωνη δύο λεπτά. Μισό λεπτό ρε Άδωνη. Με συγχωρεί που σου μιλάω και στον ελληνικό δηλαδή. Εάν είχαμε εδώ το Μαζούχ και τον Ντόμσεν μαζί, δεν θα τα έλεγαν τόσο καλά όσο εσύ. Εσύ δεν κάνεις διαπραγμάτευση. Δεν μου λες, Δημήτρη. Μα σε παρακαλώ τώρα, τι εικόνα είναι αυτή. Δημήτρη. Είναι εικόνα αυτή να σε βλέπουν οι άλλοι έξω. Δημήτρη. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος και άλλες δίκιο έχουν. Είμαι στο τηλέφωνο και δεν θα ακούω καλά. Εσύ καλά, το δίκιο έχουν, ακούγεται μια χαρά που λες όμως. Είτε τηλέφωνο είτε από κοντά του, μια χαρά ακούγεται. Εσύ, παιδί μου Δημήτρη Καμπουράκη. Ναι. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία. Την υπογράφεις για να την τηρήσεις ή για να την παραβιάσεις. Την υπογράφω για να την τηρήσω. Ωραία, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό η ερμηνεία. Αυτό λέει και η Τρόικα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έβαλα εγώ μια υπογραφή ότι αλλάξω ένα νόμο, ότι όποιο νόμο βέβαια ο Βρούτσης και ο Γεωργιάδης είναι ο σωστός. Όποιο νόμο. Μα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν κανένα νόμο. Είμαστε δυο συνέτεροι, σου λέει, φέρε μου τον νόμο. Υπογράφω ότι θα αλλάξω. Φέρε μου τον νόμο να δούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όχι, Δημήτρη μου. Άκου, εσύ μπορεί να θες να πεις ό,τι θες για να σου λέει μπράβο ο κόσμος. Εγώ με ένα μάτι να λέω την αλήθεια. Καθόλου δεν είναι πολύ ωραία ότι όταν υπογράφουμε μία συμφωνία, την υπογράφουμε για να την τηρήσουμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχουν θέματα εδώ πώς υπογράφεις τη συμφωνία και με πόσα πιστόλια στον πρόταφο. Θέλω να μην τις τηρήσουν. Κύριε Γεωργιάδη,
Θέλω και εγώ το λόγο. Έχει υποθεί και από δικού σα ανθρώπου ότι υπάρχουν συμφωνίε που υπεγράφησαν με τον πιστόλι στον Κρόταφο. Σε παρακαλώ, μην επικαλείσετε τι συμφωνίε όλε. Κοιτάξτε, πρώτον, μπορώ μια κουβέντα. Δεύτερον, άμα έχουμε σένα να λε τον κοινοβουλευτικό πρόσωπο ότι έχει δίκιο η Τρόικα. Όποιος δεν αντέχει να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλάζει επάγγελμα. Μη μου λέτε εμένα για πιστόλια στον Κρόταφο. Μα μισό λεπτό σε παρακαλώ. Η χώρα είχε το πιστόλι στον Κρόταφο. Το πιστόλι στο τραπέζι, τον Γιώργο Παπανδρέου πριν το μνημόνιο. Η χώρα είχε το πιστόλι στον Κρόταφο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από τις συναντήσεις του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά δεν προκύπτει αυτή η ένταση που βγάζετε εσείς ότι για όλα αυτά είναι το Πασόκ. Ότι για όλα αυτά είναι το Πασόκ, το οποίο σχεδόν μας κατέστρεψε. Αυτό λέτε εσείς. Ότι τώρα είμαστε στην εξής θέση. Η Τρόικα που σε αυτά που σας είπα πριν είχε δίκιο, έχει φτάσει και ζητάει άλλα 200 που έχει άδικο. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Εγώ βλέπω ότι πάει να βγάλεις λάδι το Σαμαρά, πάει να βγάλεις λάδι τους δικούς σας και τα βάζεις με το Χαρδούβελη που είναι ένας γενικός και με το Πασόκ που θέλει. Εγώ δεν είπα τι λέει Χαρδούβελη. Πού σου καλά, εντάξει. Κυρία Καμπουράκη, μπορώ. Αναφέρθηκε σε δύο σημεία. Εδώ μοιάζει πια σαν να είναι έτοιμο να το διαλύσετε το μαγαζί και κοιτάτε πώς θα ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Αναφέρθηκε σε δύο θέματα ο κύριος Γεωργιάδης και τα ανέφερε ως παραδείγματα. Το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου και το θέμα του μισθολογίου. Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό νόμο και σε σχέση συνολικότερα με τις αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις. Αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ Τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό συμφωνείτε. Όχι να φέρει ο Μπρούτσης ένα νόμο και εσείς να συμφωνήσετε. Λοιπόν, και βέβαια με βάση αυτό τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να γίνει και στην Ελλάδα. Δεύτερο, σε σχέση με το μισθολόγιο. Αυτό που συμφωνήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν να υπάρξει ο νόμος για την μόνιμη αξιολόγηση στο δημόσιο και προφανώς μετά το μισθολόγιο που πρέπει να εφαρμοστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, να είναι το νέο νομοθέτημα. Δεν έγινε το πρώτο. Πώς θα δεχτούμε σήμερα να γίνει μόνο το μισθολόγιο χωρίς την αξιολόγηση? Έλατε. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Βλέπετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι υπάρχει και η άλλη άποψη που καθιστά ακροβασία τη δική σας. Πείτε μου εσείς ανάποδα, κύριε Κουντρουμάνη, πώς θα πας λοιπόν στην Τρόικα και θα πεις: δεν έκανα απολύτως τίποτα, αλλά δώσουν τα λεφτά. Τι λέτε που δεν κάναμε τίποτα? Ξέρετε πολύ καλά και από τη θητεία σας στο Υπουργείο Υγείας πόσα πράγματα έγιναν στο τομέα αυτό, πόσα έγιναν στο τομέα της εργασίας. Τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η χώρα? Κύριε Κουντρουμάνη, όταν μιλάτε μαζί μου, δεν θα μου λέτε αυτά που λέτε σε μια συγκέντρωση. Οπα. Μιλάμε για την τελευταία, για το τελευταίο εξάμηνο και τις υποχρεώσεις μας για το final review. Για τελική αξιολόγηση. Πείτε μου εσείς τι θέλετε. Τι είναι αυτά? Πείτε μου λοιπόν από αυτά που ζητάει η Τρόικα σε ποια συμφωνείτε? Αν είναι να συμφωνήσουμε σε όλα και στο ΛΟΚΑΤ και δεν είναι εντάξει. Εμείς δεν συμφωνούμε. Θα κάνουμε αυτά που συμφωνούμε και που πρέπει να κάνουμε για τη χώρα μας. Όχι σε όλα. Αλλά θα κάνουμε αυτά που είναι σωστά για τη χώρα μας, κύριε Κουντρουμάνη. Το σωστό είναι πολύ σχετικό. Εάν πάντως εσείς λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα. Με το συνδικαλιστικό νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου του 80 καταστρέφαμε την Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, η Ελλάδα καταστρέφει από τις απεργίες. Έχετε την εντύπωση ότι τώρα το πρόβλημα της χώρας είναι οι απεργίες που δεν γίνονται? Δεν είναι μόνο αυτό που μας κάνει. Κύριε Γεωργιάδη, για να θέλουμε να βάλουμε. Θέλουμε να βάλουμε το 51% και να μην γίνει ποτέ απεργία. Να μην γίνει. Άμα δεν θέλετε το 51% να μην γίνει, κύριε Κουντρουμάνη. Δηλαδή, γιατί να γίνεται αν δεν θέλετε το 51%, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ένας σύλλογος που έχει πανελλαδική εμβέλεια και καλύτερα θα συγκεντρώσει στην Αθήνα όλους τους εργαζόμενους για να πάρει απόφαση με το 51%. Αν ο κόσμος θέλει να κάνει απεργία θα συγκεντρωθεί. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο επίπεδο επιχείρησης. Κύριε Γεωργιάδη, για να αντιληφθούμε τώρα τι συζητάμε, ναι. Εσείς λέτε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα και έχει δίκιο η Τρόικα μέχρι προχτές. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Μα πώς θα γίνει, αυτό πώς πάει κοντά στο ότι δοξάζεις κάθε τρεις και λίγο του Σαμαρά? Σας είπα δύο πράγματα και κρατήσα το ένα. Το κομμάτι μα που λέτε δεν έχουμε κάνει τίποτα είναι ότι υπήρξε όντως μεταρρυθμιστική πάση του τελευταίους 6 μήνες για σύλλογους. Το κομμάτι που έχει εντελώς άδικο η Τρόικα, με εντελώς άδικο, είναι το κομμάτι του δημοσιονομικού κενού, στο οποίο δείχνει, κατά τη γνώμη μου, έως και ύποπτη προσήλωση. Εντάξει. Το τονίζω αυτό. Ναι. Διότι η χώρα, στο κομμάτι του δημοσιονομικού, έχει κάνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στο δυτικό κόσμο. Και δεν μπορεί αυτό η Τρόικα να μην το βλέπει. Πάντως, ρε Άδωνη, εδώ ούτε ο ΣΕΒ δεν λέει να είναι υπέρ του ΛΟΚΑΤ τώρα. Και είσαι εσύ. Κανένα δεν το θέλει. Τώρα,
Κανένα σε παρακαλώ. Κανένα δεν θέτει θέμα. Ούτε ο Βασιλόπουλος δεν το ζητά. Με συγχωρείς, Δημήτρη μου. Επειδή στην Ελλάδα οτιδήποτε μη αριστερό είναι δύσκολο να λέγεται και προφανώς και ο ΣΕΦ που θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του, εγώ δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Το lockout ισχύει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Πού είναι το πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει καθόλου αυτή η ιστορία, όπως σας είπε ο κύριος Κουτρουμάνης, δεν επηρεάζει την πορεία της χώρας αυτό. Καλά, δεν επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σου πω εγώ αν δεν επηρεάζει την πορεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει και στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να κάνει κανένας υπουργός διαπραγματεύσεις χωρίς να ενημερώνει την άλλη πλευρά. Έγινε συζήτηση για το μισθολόγιο στο Παρίσι χωρίς να έχει ενημερωθεί το ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι δυνατόν? Ναι, το θέμα εγώ είναι τώρα τι γίνεται, δηλαδή θα τα εγώ βρείτε... αυτό που ξέρω, που καταλαβαίνω και συγχωρέστε με, στον κύριο Γεωργιάδη μιλάω και σε εσάς, είναι ότι αυτό που βγαίνει σήμερα, που προκύπτει σήμερα, δεν είναι εικόνα δύο κομμάτων που συνεργάζονται. Όταν εσείς ρίχνετε το βάρος και την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ... Η δική μου γνώμη είναι προσωπική γνώμη αυτή. Είναι ξεκάθαρη και προσωπική. Μα για προσωπική γνώμη μιλάμε. Το κλίμα από τις συναντήσεις Βενιζέλου Σαμαρά... Πρέπει να φέρουν στη Βουλή όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Να σα πω. Τα έχει πει ο κύριο. Αν θέλει το Πασόκα, μην τα ψηφίσει και πάμε σε εκλογές. Τα έχει πει ο κύριο. Τα έχει πει ο κύριο. Σιγά σιγά παρακαλάμε. Κύριε Γεωργιάδη, μία ερώτηση. Το έχει πει ο κύριο Σαμαρά στον κύριο Βενιζέλο ότι, κύριε μου, αποτελεί τροχοπέδι για μένα και δεν είμαι εγώ μέσα συναντήσει κύριο Σαμαρά του κύριο Βενιζέλο. Συγγνώμη, η εμπειρία που έχουμε όλοι μα από τι συναντήσει συγκεκριμένε δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία συνεννόηση και σύνθεση απόψεων ώστε να ξεπεράσουμε. Λοιπόν, νομίζω και η τοποθέτηση που κάνετε σήμερα έχει μία λογική να τα φορτώσει το ΠΑΣΟΚ να πάμε σε εκλογές. Να το κάνετε. Που έκανε πράγματι ο Πρωθυπουργός. Τα ακούσατε τι είπε ο κ. Κουτρουμάνης. Έχει μία λογική να τα φορτώσετε στο ΠΑΣΟΚ για τις όποιες. Μήνες λέτε στο λαό εκεί. Πείτε μας ναι που είπατε. Ο κύριος Κουτρουμάνης δεν ακούστηκε μέσα στη, γιατί μιλούσατε και δύο. Είπε ότι έχει μια λογική να τα φορτώσετε στο ΠΑΣΟΚ για να πάτε σε εκλογές. Εγώ δεν είπα ότι έχουμε λογική να φορτώσουμε τίποτα. Εγώ είπα, ρωτώ τον κύριο Κουτρουμάνη τώρα στον αέρα να μου πει 6 μήνες σε ποια μεταρρύθμιση το ΠΑΣΟΚ είπε ναι. Να μου πει τώρα μία μεταρρύθμιση των τελευταίων 6 μηνών που βγήκε το ΠΑΣΟΚ και είπε μπράβο, αυτή να γίνει. Πείτε μου κύριε Κουτρουμάνη, πείτε μου μία. Νόμιζα ότι αυτές τις ερωτήσεις τις κάνεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω από τις τελευταίες. Για πείτε μου. Είπατε ότι ο κύριος Βρούτσης μας πρότεινε αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο και εμείς διαφωνήσαμε. Βέβαια. Μας πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι περιφερειακές και όχι στον πυρήνα. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι περιφερειακό χαρακτήρα και όχι στον κεντρικό πυρήνα του νόμου, ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ σωστά και δημοκρατικά τόσα χρόνια. Και εσείς μου λέτε σήμερα ότι διαφωνήσαμε. Αυτό που λέτε είναι παραβίαση από τη συμφωνία με την Τρόικα. Αν σας ακούει τώρα η Τρόικα, δεν πάρει στην Ελλάδα. Εγώ δεν απολογώ με την Τρόικα. Δεν ξέρω. Αν συμφωνήσατε με τον κύριο Βρούτσι και συμφωνήσατε να μην εφαρμόσετε το μνημόνιο. Όχι, συμφωνήσαμε. Σε αυτό που συμφώνησαν. Σε αυτό που συμφώνησαν. Συμφώνησε και η Τρόικα. Όχι, η Τρόικα δεν συμφώνησε. Το θέμα. Σε ποιο δεν συμφώνησε. Παρουσιάζει τώρα μια εικόνα ότι είναι συμπαγή στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Φταίει το Πασόκ που δεν τη αφήνει. Πλάκα μου κάνει τώρα. 100%. Πλάκα μου κάνει. Έχει μιλήσει με του συναδέλφου σου στη Βουλή μέσα από του μαζεύου από εδώ και από εκεί. Έχετε δει σε μια ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία να έχει μια απώλεια. Τι λέτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι πετών αρμέ. Τι η πετών Νέα αρμέ. Δημοκρατία είναι πετών αρμέ, Δημήτρη Καμπουράκη. Σε παρακαλώ τώρα, Δημήτρη. Ξέρεις πολύ καλά ότι όσες στάσεις έχει τον Πασόκ από εδώ και από εκεί, άλλο τόσο έχουν και οι βουλευτές να είναι καλά κάνει. Η μεταρρυθμιστική δύναμη της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Πάρε το είδηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω και πάλι, επειδή σήμερα αλλάζουν όλα μετά τις τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όχι η προσωπική γνώμη του κυρίου Γεωργιάδη. Το κλίμα από τη συναντήση Σαμαρά Βενιζέλου δεν είναι αυτό που βγάζετε εσείς. Δεν είναι, γιατί κανονικά έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο αντιδραστηρίζει την κυβέρνηση, την υπονομεύει. Όχι, το Πασόκ, υπάρχει είναι... ένα Πασόκ, υπάρχει το ένα μέρος της κυβέρνησης είναι... που επί 6 μήνες, λοιπόν, επί 6 μήνες δίνει επιχειρήματα στην Τρόικα, λοιπόν, να μην πω τι να μας κάνει. Η γνώμη μου είναι, και δεν το λέω ως κοινοβουλευτικός, για να μην το χωρώ σε κανένα άλλο παρά στον εαυτό μου, ότι το Πασόκ από τις ευρωεκλογές και μετά, σκεφτόμενο τις πιθανές πολιτικές εξελίξεις,
πάτησε φρένο. Αυτό έγινε. Και δεν πάτησε φρένο στο Πασόκ, πάτησε φρένο στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν πάτησε φρένο, λοιπόν, πάτησε φρένο στην κυβέρνηση. Θα θυμίσω, λοιπόν, θα θυμίσω στον κύριο Γεωργιάδη. Αξιοποιεί αυτό το φρένο με εξαιρετικά μαξιμαλιστικό στόχο και βάζει θέματα εντελώς παράλογα στο τραπέζι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν έβαλε το Πασόκ στο τραπέζι το θέμα του ένφια, πολύ πριν ψηφιστεί, είχε δίκιο ή δεν είχε δίκιο? Φυσικά και εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος είχε δίκιο όταν σας έλεγε ότι αυτό έλεγε. Ένας από τους λόγους που έγινε τον μπάχαλο στο ένφια το καλοκαίρι ήταν η αλλαγή του αρχικού νόμου. Ο αρχικός νόμος ως ένφα ήταν πολύ καλύτερος και πολύ δικαιότερος. Το λέτε τώρα. Επειδή φωνάξατε δεν μου λέτε αυτό. Εμείς, αυτό που λέτε τώρα. Αυτό έγινε. Αυτό που λέτε επειδή τώρα. Το κόμμα στο οποίο βρίσκεστε τώρα. Το είχε χαρακτηρίσει ως χαράτσι, λοιπόν, και το κουβαλάμε από το 2012. Χαράτσι. Ο αρχικός φόρος ως ένφα, όπως ήρθε στη Βουλή, ήταν απείρως δικαιότερος. Ποιος, αυτός που έβαζε 5 και 7 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα σε κάτι χωράφια πάνω στα βουνά? Ναι, αυτός. 30.000 έβαζε το στρέμμα. Κύριε Γεωργιάδη, έβαζε 30.000 το στρέμμα στα εντός σχεδίου, το μέτρο στα εντός σχεδίου και κατέβηκε στο 9. Είναι αδιανόητο 30.000 ευρώ να υπάρχει το μέτρο αυτή την εποχή. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης. Και έβαζε στα εκτός σχεδίου, που είναι αγροτεμάχια, που απέχουν 800 μέτρα από το κέντρο του κάθε χωριού περιμετρικά, έβαζε, έφτανε να πληρώνει 100 ευρώ το στρέμμα. Αν είναι δυνατόν. Μόνο αυτό, γιατί δεν λέτε και το ανάποδο. Ότι επειδή αφαιρέσαμε αυτό, είχαμε στα αστικά κινητά και διπλώσαμε το φόρο. Όχι, στα αστικά κινητά, επιβαρύθηκαν μόνο αυτά που δεν είχαν εξαντλήσει το συντελεστή δόμο. Οι πολυκατοικίες, και τα διαμερίσματα, μειώθηκε η επιβάρυνση. Τι κάναμε, μεταφέραμε τα λεφτά από εκεί και τα πήγαμε στις πόλεις. Ναι. Αυτό κάναμε. Εγώ σας λέω ότι η οικονομία, αντέχει έμφυα. Για να μην κάνουμε το νόημα. Άρα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Ναι. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όχι, ως Γεωργιάδη θα λέτε. Μην βάλετε. Ως Γεωργιάδη, ναι. Ότι το Πασόκ. Ότι το Πασόκ. Ναι, αλλά τυχαίνει να είσαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα μιλάω ως Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λέτε λοιπόν ότι το Πασόκ ή να αλλάξει μυαλά και να αποφασίσει να στρίξει την κυβέρνηση. Τώρα είναι αργά. Δεν σας αφήνει να κυβερνήσετε. Εδώ που φτάσαμε, σας λέω εγώ, με παρακολουθείτε. Είμαι ο πιο μνημονιακός. Με παρακολουθείτε. Δεν με ακούτε. Λέτε λοιπόν, θέλω να καταλάβω εάν είναι έτσι το αν είναι σωστό το σήμερα. Αυτά που ζητάει η Τρόικα εδώ και λίγες μέρες. Όπως τα ζητάει, δεν μπορούν να γίνουν. Το καταλάβαμε. Συνεπώς. Ωραία. Εσείς λέτε λοιπόν, εγώ πάω να δείξω μια γέφυρα και να πω να αλλάξει μια ράτο παζό κατά τη δική σας λογική και λέτε είναι αργά. Άρα έχετε ένα μέρος της κυβέρνησης το οποίο όχι μόνο δεν στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά δεν υπονομεύει κιόλας. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, σας είπα εδώ και 6 μήνες βάλαμε φρένο. Αφού είπα του κύριου Κουντρουμάνη, πείτε μου ένα ναι που είπατε. Τι να αλλάξει, όλα τα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή ψηφίστηκαν. Με τροποποιήσεις όπως το ΕΦΙΑ, με συμφωνία. Του Πρωθυπουργού. Έλα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του μεγάλου κόμματος σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό να λέει τον δεύτερο πολιτικό απατεώνα. Όπως τον είπες εσύ πριν από λίγο. Πολιτικό απατεώνα, πού το είπα αυτό. Μην βάλουμε το βίντεο τώρα. Εσένα ρώτησα. Α, εγώ είμαι απατεώνας. Άλλο, εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Εσύ είπες τηλεόραση ότι δεν πρέπει να τηρούμε τις γραπτές συμφωνίες. Ναι, εγώ. Ναι. Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω από όλα αυτά για να το κλείσουμε ότι ούτε μπορεί, ας το